Ο κύριος, ο κύριος Δέδιας δεν έχει εξαγγείλει τέτοιο πράγμα. Ο κύριος Δέδιας Ναι, είπα, το λέτε. έγινε αποδεκτή η πρώτη σε αυτή. Εγώ το από τον κύριο Δέδια δεν το άκουσα πάντω. από την δεν το έχει... άκουσα. Ε... Όποτε τον φέρετε θα σας πει ε... ότι okay. πάμε σε ειδικό σώμα ε, ναι, στα δε... πρότυπα θα... του ειδικού σώματος που υπάρχει και σήμερα που α... λέγεται Δία. Πώ θα ονομαστεί, δεν ξέρω, θα ονομάσει Μαθηνά. Το ειδικό σώμα. Η διοίκηση αυτή με τα συγκεκριμένα καθήκοντα θα υπάρχει και εκπρόσωπο του Δήμου τη Αθήνα για να υπάρχει όσο το δυνατόν αγαστή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Δήμου για να αντιμετωπιστούν ναι. επί τη ουσία τα προβλήματα τη γειτονιά. Αυτό το έχει κάνει δεκτό. Πάτε λοιπόν και κάνετε μια, ένα δημοσίευμα για το αν θα πρέπει να είναι στο μοναστηράκι το, 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 το τζάμι. έχουμε δικαίωμα να ρωτήσουμε. Έχτε, έχτε, έχτε. Έχτε. Σας Σα λένε όχι. Ε, σε πέλη, όχι. σε αυτή την περίπτωση. Ψηφίζουν όχι. Σε αυτή την Στο βοτανικό. Μα... Σα λέει όχι. Με στο παγκράτη. Όχι. Στο δεν είναι... κουκάκι. Όχι. Δεν είναι... Πού θα το κάνει; Δεν θα είναι... το κάνει. Είναι, είναι ένα τρόπο λοιπόν να πείτε ότι δεν θα γίνει κύριε, τζαμί, κύριε, κύριε διότι κανεί δεν θέλει να γίνει τζαμί. <σχεσίλου> το δημοψήφισμα θα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή. Θα αναφέρεται σε συγκεκριμένε περιοχέ τι οποίε θα υποδειχθούν και σε κάθε περίπτωση το που θα γίνει έχει να κάνει με την κοινωνία των πολιτών. Μισό. Δεν, δεν θα να κάνει. Ναι. Ο κ. Καμπουράκη, ο Συγνώμη, ή ο κ. Καμίνη, ο, δε... ο οποίο ξαφνικά θέλει το τζαμί στο κέντρο τη Εγώ σα ερωτώ. Εάν... Ούτε, ούτε, από την άλλη πλευρά. Όχι, όχι, να απαντήσετε ευθέω. Να απαντήσετε ευθέως ευθέως ευθέως, απαντώ. Σε... Δεν, δεν απαντάτε ευθέω. Εσεί διότι... το λέτε. Εάν... εγώ το λέω. Ε, ε, διότι ωραία. εάν σα κάνετε τοπικό δημοψήφισμα σε έξι περιοχέ και οι έξι που όχι, δεν θα γίνει θα κάνω σε έξι περιοχέ. Τι θα κάνω. Σα είπα. Θα πάμε σε ναι, σε αυτή την περιοχή ή σε κάποια άλλη που θα προτείνουμε. Δηλαδή, θα και δηλαδή ποια θα προτείνετε. Αυτό, ναι, ναι, ένα λεπτό κύριε Σπιωτόπουλο. Δεν έχετε θέση εσείς. Θα φτάσει η στιγμή που μέσα από τη διαβούλευση θα ακούσετε. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. στο Πασόκ. Πασόκ. Μην Εγώ... μου λέτε τι ανακοινώσει του Πασόκ. Α, πού, τι να σας είναι πω. Είναι χαλκία. Τι να σας πω. Διαστρεβλώνουν τι θέσει μου και απαντούν σε μη θέσει είναι χαλκία. Κατηγορείτε τελείο. τώρα το Πασόκο ότι χαλκεύει Βεβαίως, ναι. Και... Βεβαίως, το, το Πασόκο που την υποστηρίζει Βεβαίως. την κυβέρνηση. Βεβαίως. Είπα, του λένε ψέματα από την προσεχή. στιγμή. Ε, εάν ε, λένε ψέματα, εγώ φυσικά δεν θα ξανακάνω αυτή την ερώτηση. Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση του Πασόκο όμω που λέει ότι. Κύριε αν διαβάζετε την ανακοίνωση του Πασόκο, έχετε δίκιο όσον αυτή αφορά διάβαζε. την ανάγνωση. Αυτή διάβαζε. Αλλά διαβάζετε και μια ανακοίνωση. Και καταλήγει ότι δεν μάθατε ότι έφυγε ο Μπαλτάκο. Είναι μια ανακοίνωση χαλκευμένη και ψευδέστατη. Χαλκευμένη δήλωσή σα για το δημοψήφισμα. Αλλήλωσαν τη δήλωσή μου και απάντησαν σε μη δήλωση. Κύριε... Η δήλωσή μου είναι συγκεκριμένη. Κύριε Σπιλιοντόπου. Τζαμί, ο... συμφωνείτε. Ναι, στο τζαμί. Όχι εκεί που θέλει ο κύριο Καμίνη να γίνει. Αλλά πού? Στην Αθήνα. Πόσο μακριά και στο από εδώ? Μακριά, στα όρια του Δήμου. Στα όρια από του και Δήμου. Και όχι αμα. στο όχι ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, ωραία. Εάν δεν ξεκαθαρίσετε το τι ακριβώ θα λέει το δημοψήφισμα, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να κάνετε τζαμί. Δεν πρόκειται. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να λέτε διαφωνώ Διότι ακούστε. Θα βάλετε ένα δημοψήφισμα που θα λέει. Kiri! Θέλετε στη γειτονιά σα να γίνει τζαμί ή δεν θέλετε. Αυτό είναι ένα είδο δημοψήφισμα. Είναι όπου εκεί είναι ένα όχι καραμπινάτο. Τι θα πείτε. Θα καταναλώσουμε την ώρα όχι, με τι τεχνικέ λεπτομέρειε. Όχι, όχι, όχι διότι στι προσκεφές... τεχνικέ λεπτομέρειε. Ξέρω τι θα κάνω. Μην μου υποδεικνύετε τι θα κάνω. Μα να μάθουμε κι εμεί. Θα το κάνω το δημοψήφισμα και σε κάθε περίπτωση στο ιστορικό κέντρο δεν θα γίνει τζαμί. Ε, κάνατε δεύτερε σκέψει για αυτή τη, το χαρακτηρισμό, τον απαράδεκτο για μένα χαρακτηρισμό σα το είχα πει και τότε για του ημίτρελου διαδηλωτέ. Όχι. Τι δεύτερη Αφού βλέπει και τον ευνοεί την Τι δεύτερη σκέψη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, οι 10 που θα κλείσουν τη Βασιλή Σοφία φωνάζοντα λευτεριά στην Παλαιστίνη, εσεί του χαρακτηρίζετε ότι είναι ψυχικά υγιεί. Με συγχωρείτε. Α, επιμένετε. Εγώ επιμένω, ναι. Οι δέκα που απολυθήκανε και πάνε να διαμαρτυρηθούν οι κακοποιητέ. Αφήστε, του ανθρώπου αυτού. Γιατί... Αφήστε, γιατί άλλο γιατί... άνθρωπο που έχει ανάγκη και βγαίνει για να διαμαρτυρηθεί. γιατί είναι συνδικαλιστή και, και έχει τα δικά του αιτήματα. Και άλλο μια χούφτα συμπολιτών μα που διαμαρτύρονται κάθε λίγο και λιγάκι για αιτήματα που δεν εξαρτάται η επίλυσή του από το κλείσιμο τη Βασιλή Σοφία ή από την ομοιρία τη Αθήνα ή από το κλείσιμο των μαγαζιών και δεν σκέφτονται ότι και ο καταστηματάρχη έχει δίκιο και αυτό πρέπει να έχει δικαίωμα στην εργασία, ότι ο άνθρωπο που δουλεύει στο μαγαζί, εάν κλείνει το μαγαζί τη μέσα στι μέρε το χρόνο, αυτό θα βάλει λουκέτο. Και αν βάλει λουκέτο το μαγαζί, ο άνθρωπο που εργάζεται σε αυτό θα βρεθεί άνεργο. Άρα η Παλαιστίνη η ελευθερία τη Παλαιστίνη σημαίνει. σημαίνει όμως, όμως, της η ελευθερία τη Παλαιστίνης τι σημαίνει. Σημαίνει λουκέτα, σημαίνει ανεργία, σημαίνει έλλειψη μεροκάματου, σημαίνει συσίτια πείνα. Εγώ αυτή την κατάσταση δεν την ανέχομαι. Θέλω να τελειώνουμε με την ομοιρία τη Αθήνα. Και γι' αυτό ακριβώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και στο δημόσιο διάλογο, ενδεχομένω, ότι κάποιε κεντρικέ αρτηρίε πρέπει να κλείνουν κάτω από συγκεκριμένου λόγου. Βασίλη Σοφία, ε, ε, Σταδίου, Ρωτήσαμε για αυτό το θέμα. Είπε ότι ήταν αυτό που πρότεινε ένα, ένα σχέδιο νόμου για αυτό το πράγμα για τι συγκεντρώσει. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, μέχρι στιγμή δεν έχει προτείνει τίποτα, δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι τρει δρόμοι που σα περιγράφω, που είναι συγκεκριμένη πρόταση. Και τη βάζω σε διάλογο πανεπιστημίου. Σταδίου Βασιλή Σοφία να επιτρέπονται συγκεντρώσει κάτω από τρίτο. Από αν θέλετε, τρίτου βαθμού συνδικαλιστικέ οργανώσει, λυπάμαι αν είναι δυσάρεστη. Αλλά αυτή είναι. Γιατί δεν μιλάτε για επίθεση με βάση αλλίωση θέσεων. Το κόμμα το οποίο συγκυβερνάει φε, με τη Νέα, Νέα Δημοκρατία έβγαλε σας μία ανακοίνωση που σα υπενθυμίζει ότι, ότι ο Μπαλτάκο έφυγε. Και επειδή σα ρωτώ, εγώ να απαντήσετε σε αυτό, λέτε ότι είναι αλλίωση θέσεων. Ο κύριο Μπαλτάκο είναι γραμματέα κυβέρνηση που συμμετείχε και το Πασόκ. Άρα πρέπει να το πει στον εαυτό του, τον έφυγε ο κ. Μπαλτάκο, το Πασόκ, όχι σε μένα. Ναι, μόνο Εστόσο που το πάλι. Πασόκ είναι στη, δεν είναι αντιπολίτευση, είναι στην κυβέρνηση. Ε, άρα, το Πασό, ο Μπαλτάκο έφυγε πρώτο πει στον εαυτό του. Γιατί ω κυβέρνηση τον κύριο Μπαλτάκο είχε γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Και οι υπουργοί που προέρχονται από το Πασόκ, τον κύριο Μπαλτάκο είχαν γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα τι χρειάζεται η ανακοίνωση σε μένα, γιατί δεν κάνει τον εαυτό του το Πασόκ. Μάλιστα, εντάξει, εντάξει.